Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το Κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Σήμερα θα έχουμε ακόμα ένα Funko Pop Haul με αγορές που έχω κάνει από δύο Άγγλους συλλέκτες. Είναι δύο ξεχωριστές αγορές, ναι, από το αγγλικό group. Ένα από ότι εδώ φαίνεται με το κουτί του Pop Culture, αλλά δεν έκανα παραγγελία από το, Pop Culture, το αυστραλιακό site, το οποίο δεν το ξανατόλμησα γιατί πριν μία-δύο εβδομάδες που μου ήρθε ο Dragon που είχαμε προπαραγγείλει από τον αρχέ Σεπτέμβρη, αν θυμάμαι καλά, πέρασε Τελωνίο. Και η φάση είναι ότι ενώ την κάναμε κανένα δύο άτομα την ίδια αγορά, σε μένα έτυχε, ήμουν άτυχος να περάσει Τελωνίο. Να πούμε ότι ενώ ήταν 47 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά, έφαγα με άλλα 15 ευρώ τα τέλη εκτελονισμού και 11,5 ήταν το ΦΠΑ, από όταν έβγε συν 26,5 από την αρχή του αξία. Γενικά δεν συμφέρει και πάρα πολύ, εκτός και είναι κάνα τέτοιο ποπάκι όπως τον Dragon που έχει εξαφανιστεί από παντού και έχει ανεβάσει αξία, που μας βγήκε κάπου στα 70 κάτι ευρώ, 77 ευρώ, πόσο κοντά μας πήγε. Αυτά, πάμε να πούμε σιγά σιγά να δούμε τι παίζει εδώ. Ας ξεκινήσουμε με το μεγάλο κουτί. Να και κάτι καινούριο που πρώτη φορά παραλαμβάνω δέμα με αυτά μέσα. Σε ένα καιρό τα βλέπαμε μόνο στις ταινίες, από το Toy Story τα θυμάμαι πάρα πολύ που είχε τυλιγμένα τα παιχνίδια. Αυτό εδώ το υλικό σαν φελιζόλι, άσπρο ξέρω εγώ πλαστικό, το οποίο είναι καλό για να προστατεύει. Καλό αυτό, πάρα τώρα για να μην τα γεμίσουμε όλα εδώ πέρα με τέτοια. Ας ξεκινήσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά τι παίζει. Γιατί καλά καλά κι εγώ δεν θυμάμαι τι είχαμε παραγγελία, έχουν λίγο καιρό που ήρθαν αυτά. Τα έστειλε σε ένα πακέτο και τα τρία μαζί, εδώ έχουμε μερικά ακόμα τέτοια, το οποίο μου άρεσαν αυτά, θα τα κρατήσω. Ήρθανε και τα τρία μαζί πακεταρισμένα και έχουμε ποπάκια τα οποία δεν τα βρίσκεις εννοείται εδώ, εύκολα, γι' αυτό τα πήρα και από εκεί. Έχουμε εδώ έναν Scarlet Spider, ένα δύσκολο κομμάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Και δεν ξέρω κιόλας, δεν θυμάμαι αν έχει περάσει κι αυτός από εδώ, κανονικά τουλάχιστον, από την Ελλάδα. Το Pop Marvel νούμερο 187. Έχουμε ναι, αυτοκόλλητο Walgreens. Ωραία, βγήκε και αυτό το αυτοκόλλητο από την λίστα μας. Γενικά θέλω να μαζέψω και τα αυτοκόλλητα. Αυτός είναι ο Green Goblin, το Pop Marvel νούμερο 109 από αυτήν την σειρά. Και αυτός να πούμε ότι είναι που αυτού, ας πούμε, το exclusive είναι αυτός εδώ ο Goblin που είναι μετά το μεταλλικό, η metallic version, η μεταλλική έκδοσή του. Απλά εδώ αντί να έχουμε το αυτοκόλλητο του Walgreens, έχουμε το κλασικό χαζό και παλιό αυτοκόλλητο Underground Toys Exclusive. Και συνεχίζουμε με έναν κολοσσό, ωραίος. Αυτό είναι ένα παλιούτσικο κομμάτι Pop Marvel νούμερο 60. Και αυτός πάρα πολύ ωραίος, από μια σειρά η οποία έχει δυσκολέψει αρκετά. Από εδώ ας πούμε, τώρα μου λείπει ο Professor X, η Storm, η Mystique, ο Cyclops δεν θυμάμαι, όχι και ο Cyclops μου λείπει, έχω τον άλλον Cyclops που ήταν exclusive στο Magic Box, δεν φοράει τα γυαλιά, οπότε θέλω και τον Cyclops, πάρα πολύ ωραία αυτά τα τρία ποπάκια από την πρώτη και μεγάλη κούτα. Πάμε στην πιο μικρή κούτα να δούμε και εδώ τι είχε. Καλό παγκετάρισμα βλέπω και εδώ. Και εδώ τα έχουμε όλα μαζί. Όχι, εδώ τα έχουμε ένα-ένα, από όταν τα βγάλουμε ξεχωριστά. Ναι, ρε φίλε, και εδώ άλλο αυτοκόλλητο. Και αυτό ήταν κάτι που είχα ξεχάσει. Εδώ έχουμε έναν Iron Spider. Έχουμε έναν. Secret US Agent. Ναι, ο US Agent που το κόψιμο του είναι ίδιο με του Captain America. Το παλιό κοπάκι του Captain America. Το κουτί πλέον δεν μας χρειάζεται. Και για κλείσιμο ένα ακόμα καινούριο αυτοκόλλητο για την συλλογή από PX Previews Exclusive που είναι. Και εδώ να πούμε ότι δεν θέλω όλα τα ποπάκια να έχουν το αυτοκόλλητο που πρέπει να έχουν, αλλά τουλάχιστον από ένα, ας πούμε, από τα κάθε αυτοκόλλητα θέλω να τα μαζέψω, ένα από κάθε αυτοκόλλητο. Οπότε σήμερα βγάλαμε Walgreens από τη λίστα και Previews Exclusive. Αν και τώρα το Previews άλλαξε, νομίζω έγινε ένα στρόγγυλο μπλε, δεν πειράζει, θα το πάρουμε και εκείνο. Αυτό είναι το Pop Marvel νούμερο 29. Και η φάση είναι ότι είναι ακριβώς ίδιος, ας πούμε, στο κόψιμο με τον Deadpool, το Pop Marvel νούμερο 20. Ο οποίος είναι και αυτός με το Hot Topic Exclusive που ήταν σε γκρι, που και αυτός έχει το 20. Αυτός έχει ακριβώς το ίδιο νούμερο, απλά το χρώμα του είναι το γκρι. Εντάξει, αυτός είναι unmasked. Τώρα και αυτός από μια σειρά η οποία είναι περίεργη. Εδώ Ghost Rider, βασικά αυτή η σειρά είναι θανάσιμη. Dark Phoenix, Logan, Doctor Doom, Ghost Rider έχουν ανέβει αρκετά. Ο Beast το έχει τόσο, αν και ο Beast είναι και λίγο ανεβασμένος, αλλά Ghost Rider, Doctor Doom, Logan και Dark Phoenix είναι πάνω από 100 ευρώ ως αξίες. Συνεχίζουμε εδώ με τον US Agent, ο οποίος είναι στην ίδια σειρά με τα πρώτα παπάγια της Marvel τον βάλανε. Λογικά επειδή μοιάζει το καλούπι του με τον Captain America. Το Pop Marvel νούμερο 108, αυτός με το χαζό αυτοκόλλητο Underground Toys Exclusive. Από αυτήν τη σειρά, βασικά τον κολλήσανε στην πρώτη σειρά και αυτός εννοείται ήταν ένα exclusive ποπάκι. Και αυτός ο οποίος και αυτός αν θυμάμαι καλά ήταν Walgreens, αλλά εδώ έχουμε το μπλε αυτοκόλλητο της Underground Toys, το Pop Marvel νούμερο 107.
107, πρέπει να έχουμε και νούμερο μαζί, είναι, όχι, 109. Α, 107, 108, 109. Κοίτα εδώ πως έρχεται, καλή φάση. Εδώ έχουμε τον Iron Spider. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο πάχι, που και αυτό δεν είμαι σίγουρος αν πέρασε Ελλάδα, γιατί δεν θυμάμαι αν το έχει πάρει το μάτι μου κάπου ούτε παλιότερα, έστω πριν ξεκινήσω να συλλέγω. Οπότε από αυτά τα τρία οπάκια, αυτές ήταν οι δύο ξεχωριστές αγορές που έκανα από τους Άγγλους συλλέκτες. Να πούμε ότι πάμε να τα ανοίξω λιγάκι, να τα δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Ανοίξαμε λοιπόν, και αυτό που έχω να πω για άλλη μια φορά είναι ότι συμπεραίνω το πόσο γαμάτα είναι τα οπάκια της Marvel, γιατί όλα τα χρώματα που έχουν, τις διαφορές που έχουν, ότι φαίνεται από μακριά ποιος ήρωας είναι, και ένας τείχος με παπάκια της Marvel μπορούσε να έχει 500 χρώματα, ξέρω εγώ, πάνω, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα όλα εδώ. Κοιτάξτε πόσο όμορφα κάθονται. Και κατά κάποιο περίεργο τρόπο, κατά κάποιο μαγικό τρόπο, αυτό το pop hole έχουμε τρία κομμάτια, ενώ ήταν δύο διαφορετικές αγορές. Αυτά έχουν μια συνέχεια 107, 108, 109, και έχουμε δύο αυτοκόλλητα, ένα από το PX Previews Exclusive και ένα από τους Walgreens. Αυτά πάμε να τα δούμε κατευθείαν. Έχουμε εδώ τον Κολοσσό, ο οποίος είναι γαμάτος, ήταν στους X-Men, αυτός που είχε το δέρμα του, τι ήτανε, τιτάνιο ήτανε. Τώρα δεν μου έρχεται ακριβώς, ο οποίος δεν ένιωθε τίποτα. Ωραίο παπάκι, ενώ είναι από τα σχετικά παλιά παπάκια της Marvel, πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Και αυτός, αν θυμάμαι καλά, είχε βγει και σε Chrome έκδοση, ή πιο καινούργια του έκδοση είχε βγει σε Chrome, σε Limited Edition. Και ήταν Chrome, θα την πάρουμε και εκείνη την πιο νέα του έκδοση. Και είναι στο LA Comic Con, αν θυμάμαι καλά, Exclusive. Ο Scarlet Spider, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ όμορφος. Ωραίο παπάκι, βλέπουμε εδώ, άρχισε. Ενώ είναι σχετικά παλιούτσικα κομμάτια της Marvel, η δουλειά που έχουν πάνω είναι καταπληκτική, και τα μάτια του βλέπω ότι είναι ανάγλυφα. Δεν είναι βαθύ. Καλό αυτό, και βλέπω ότι δεν έχει ιδιαίτερα λάθη στο βάψιμό του. Ούτε να φύγει πολύ ασημί στο κόκκινο, ούτε πολύ κόκκινο στο ασημί και ξέρω εγώ. Καλό αυτό, πάρα πολύ καλό αυτό. Συνεχίζουμε, πάμε στον Green Goblin, ο οποίος είναι ένα ποπάκι, αντρικό ποπάκι που έχει βάση, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να στηριζόταν με αυτό το χαζό σκούφο που έχει, όλο το βάρος πέφτει προς τα εκεί. Και αυτό όμως ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Έτοιμος να πετάξει αυτές τις ειδικές βόμβες που είχε. Εδώ το τσαντάκι που λογικά έχει κι άλλες από αυτήν. Πάρα πολύ ωραία. Στα μυτερά, αυτιά του, το σκουφί του όπως ήταν. Κοιτάξτε εδώ ένα ποπάκι. Και πολύ ωραία χρώματα. Πόσο μου αρέσουν τα ποπάκια της Marvel. Για άλλη μια φορά το ξαναλέω. Θέλω να ολοκληρώσω όλα τα νούμερα της Marvel κάποια στιγμή, πρώτο Θεός. Να πούμε ότι αυτός, όπως είπαμε, είναι ο ίδιος με αυτόν εδώ τον Metallic. Και βασικά, όχι, εντάξει, ο Metallic μου αρέσει λίγο παραπάνω. Γενικά δεν μου αρέσουν τα Metallic. Στην προκειμένη, ο Metallic μου αρέσει λίγο παραπάνω, η μεταλλική έκδοσή του. Συνεχίζουμε, πάμε στον US Agent, το οποίο είναι ακριβώς ίδιο ποπάκι με τον Captain America το 06. Παρόλα αυτά, έχει διαφορετικό νούμερο γιατί είναι και άλλος χαρακτήρας. Πάρα πολύ ωραίος. Έχουμε εδώ στα μαύρα χρώματα, για άλλο ντύσιμο, ας πούμε, άλλη στολή. Παρόλο που είναι πανομοιότυπη με του Captain America. Είναι πράκτορας αυτός. Ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός. Εννοείται ότι όλα είναι pop της Marvel κατά κάποιο μαγικό τρόπο, και όλα είναι bobblehead. Συνεχίζουμε, πάμε στον Iron Spider, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος. Αν και έχει τρία αυτά τα, πώς να τα πούμε, τέλος πάντων, αυτά από πίσω. Είναι λίγο θέμα αυτό για εμάς ψυχαναγκαστικούς. Θα ήθελα να έχει τέσσερα, δύο από τη μια μεριά και δύο από την άλλη. Παρόλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Ανάγλυφο το σήμα του, ανάγλυφα τα μάτια του, και έχουν πατήσει πάνω στο χρυσό εντωμεταξύ και έχουν ξεχωρίσει τα μάτια των κλασικών Funko Pop. Είναι λίγο περίεργο, δεν θα με χάλαγε να ήταν όλο χρυσό το μάτι του, όπως είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, ο Scarlet Spider. Αλλά δεν πειράζει, ένα πολύ ωραίο με το σήμα του έτσι ανάγλυφο. Και πίσω αυτά εδώ, πάρα πολύ ωραίος. Όταν ο Spider-Man γίνεται ο Dr. Octopus στη στολή του Iron Man. Ωραίος. Πάρα πολύ ωραίο παπάκι και αυτό. Και αυτό, αν θυμάμαι καλά, ήταν exclusive στο Walgreens. Στους Walgreens, στο μαγαζί Walgreens, στην εταιρεία, ξέρω εγώ πώς θα το πούμε. Και αυτό από το previews exclusive. Ο Deadpool, Unmasked Deadpool, ο οποίος στο κόψιμο είναι ίδιος με το, στο καλούπι του, ας πούμε, είναι ίδιος με το Pop Marvel νούμερο 20, σαν Deadpool. Απλά αυτός είναι Unmasked και στο κεφάλι έχει πολύ ωραία δουλειά. Θυμίζει εκείνο το Freddy που είχαμε δει τελευταία, το Chase από το Wizbox. Εντάξει, εγκάβματα ο ένας, εγκάβματα και ο άλλος. Πάρα πολύ ωραίος, αν και αυτός έχει ακόμα πιο προσεγμένη δουλειά. Εντάξει, ποπάκι της Marvel. Και αυτός διαφορετικό νούμερο εννοείται. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι και αυτό. Κλασικός Deadpool, εντάξει, μετά με τη στολή του. Πίσω είχε τις στίκες για τα σπαθιά του. Ωραίος, με τα όπλα του. Ένα ημιαυτόματο στο χέρι και ένα πιστόλι στη θήκη του.
Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι και αυτό. Και όπως είπαμε, όλα Bobblehead γιατί όλα είναι Marvel. Πόσο ωραία κάθονται. Επειδή έχω στήσει και ήδη ένα κομμάτι τείχο, ας πούμε, ποπάκια της Marvel, είναι πάρα πολύ ωραία ποπάκια. Όλα πολύ ωραία συλλογή γενικά τα ποπάκια της Marvel για τα χρώματά τους, πώς ξεχωρίζει το ένα με το άλλο και πώς ξεχωρίζουν οι χαρακτήρες. Αυτά παιδάκια, αυτό ήταν και το pop για σήμερα. Ήθελα να μοιραστώ αυτά τα παπάκια μαζί σα, τα δείτε και εσεί λίγο καλύτερα. Συμφέρει γενικά γιατί, όπω είπα, έκανα δύο αγορέ. Μεν για τον λόγο του ότι βρήκα δύο πολιτέ οι οποίοι πουλούσαν από τρία παπάκια ο καθένα. Από αυτά που πουλούσαν, α πούμε, βρήκα τρία παπάκια που να θέλω. Οπότε συμφέρει γιατί και τα μεταφορικά από εκεί είναι κάπου στι 10-11 λίρε. Μπορεί κανένα να μην στέλνει, α πούμε. Μπορεί κάποιο να πει στέλνω μόνο UK, μόνο Αγγλία, α πούμε και τα σχετικά. Αλλά ευτυχώς εδώ στάθηκα τυχερός και βρήκα τουλάχιστον από τρία στον καθένα και τα είχαν δώσει σε καλή τιμή και τα χτύπησα. Αυτά παιδάκια μου, δείτε και εσείς, ελπίζω να σας άρεσε, να γράψετε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν αυτά τα παπάκια. Αυτά παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop και ό,τι άλλο σχετίζεται γύρω από τα πολύ αγαπημένα μας Funko Pop, στις πιο premium figures και αγαλματίδια, στο φιγουράκι unboxing και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.